ο Ελληνοκαναδός το θύμα αυτής της ανέτειας και απρόκλητης επίθεσης αναρρώνει μετά από πολύ ωρο χειρουργείο 6 ωρών στο κεφάλι. Είναι βέβαιο ότι κινδύνευσε η ζωή του. Οι δράστες στόχευαν στο κεφάλι του. Όλα τα πλήγματα τα δέχθηκε στο κεφάλι, το οποίο σημαίνει ότι υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση. Αυτή η βάναυση επίθεση δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Θα πράξουν ό,τι είναι αναγκαίο όλα τα μέλη της οικογένειάς του, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι δράστες, να οδηγηθούν άμεσα στη φυλακή, διότι εδώ μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, και να τιμωρηθούν παραδειγματικά στο τέλος και να στείλουν έτσι ένα ηχηρό μήνυμα, όλοι μας πρέπει να στείλουμε έτσι ένα ηχηρό μήνυμα, ότι τέτοιες συμπεριφορές, τέτοια αγριότητα, τέτοια βάναυση συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από κανένα. Κοιτάξτε, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι έπεσαν πάνω από το θύμα σαν αγέλη. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να μπει ανάμεσα σε 5 οι οποίοι με τέτοια αγριότητα χτυπούν έναν. Ακριβώς το γεγονός ότι δεν προσπάθησε κάποιος να σταματήσει αυτό που γινόταν, μου λέει ότι η αγριότητα με την οποία οι δράστες χτύπησαν με πρόθεση το θύμα ήταν τέτοια που δεν το επέτρεψε. Φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Είναι προφανές, διότι ήταν γεμάτο από κόσμο η περιοχή.